6:30 το απόγευμα της 23ης Φεβρουαρίου του 1966 ξεκινάει στη χώρα μας η τηλεοπτική περιπέτεια. Εικόνα πρώτη, το ασπρόμαυρο σήμα του ΕΙΡ. Εικόνα δεύτερη, η Ελένη Κυπρέου. Η πρώτη παρουσιάστρια που χαμογέλαζε στην οθόνη και διάβασε στους ελάχιστους τηλεθεατές το πρώτο τηλεοπτικό κείμενο. Καλησπέρα σας. Από σήμερα, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνία καθιερώνει το νέο του βραδινό ωράριο για τις τεχνικές δοκιμές του πειραματικού πομπού τηλεοράσεως. Κάθε βράδυ, από τις 6:30 μέχρι τις 8:30 περίπου, θα μεταδίδουμε μια σειρά δοκιμαστικών εκπομπών με ποικίλο περιεχόμενο. Όσοι από εσάς έχουν συσκευές τηλεοράσεως, θα μπορούν να τις παρακολουθούν στο κανάλι 5. Η είδηση φιλοξενείται την επομένη στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καταρχήν σκοπτικά. Η τηλεόραση έρχεται στην Ελλάδα μετά την Αλβανία και την Γκάνα. Γράφουν στα πρωτοσέλιδα. Η εκπομπή το πειραματικού χαρακτήρα εξεπέμφθει από το πανύψηλο κτίριο του ΟΤΕ ή στην οδό Πατησίων. Το πανύψηλο κτίριο της εποχής ήταν πενταόροφο. Το σήμα όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει τους λόγους του λεκανοπεδίου. Έτσι μπορεί κάποιος να είχε τηλεόραση, αλλά όχι εικόνα. Οι τεχνικοί μας δουλέψανε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, με τις γνώσεις που είχαν, αγοράζανε διάφορα μηχανήματα, τα συναρμολογούσανε και έτσι φτιάξαμε τον πρώτο εξοπλισμό, τον μηχανικό εξοπλισμό της τηλεόρασης στην Ελλάδα. Προς το παρόν, οι εκπομπές θα καλύπτουν το κέντρο των Αθηνών και προσεχώς όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Αναφέρουν τα ρεπορτάζ και τονίζουν. Πειραματικών ονομάζουν οι αρμόδιοι το αρτηγέννη των ελληνικών τηλεσταθμών και εκπαιδευτικά στα σπρώτας εκπομπάς που θα είναι καθημερινέ και θα μεταδίδονται 6 με 8 μετά μεσημβρίας. Υπολογίζεται ότι στην Αθήνα οι τηλεοράσεις δεν είναι περισσότερες από 1000. Η τηλεοπτική ιστορία όμως έχει ήδη γράψει το πρώτο της επίσημο κεφάλαιο.